Φλεβάρι. Προσέξτε εδώ. Αφού είχε γίνει ό,τι είχε γίνει, στις αποφάσεις του Γενάρη, 17 Φεβρουαρίου έρχεται η δίκρυση με αριθμό 21 και εξηγεί ακριβώς πια στην κάθε δημοτική αρχή πώς πρέπει να προχωρήσει από εδώ και πέρα μετά από ερωτήματα, θέλετε, ή απορριπτικές αποφάσεις των περιφερειών προς δήμους. Ειδικότερα, λέει, στη σελίδα 3, στην περίπτωση που πρόκειται για σύνδεσμο, όπως είναι ο ΧΙΤΑ, της ΚΟΜ, αυτός δεν υπάγεται, το τονίζουμε, δεν υπάγεται στις διατάξεις περί αυτοδίκης κατάργησης παραγράφου 1 του άρθρου 84, που έλεγε τότε ο Δήμαρχος ότι εμείς πια έχουμε την ευθύνη. Δεν υπάγεται με εγκύκλιο του Υπουργού, που κοινοποιήθηκε σε αυτούς το Φλεβάρι και το έχουν. Δεν υπάγεται εκεί, αλλά στις ειδικότερες διατάξεις των παραγράφων 4 και 6 του ιδίου άρθρου, που αφορούν τους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Έτσι, στις ανωτέρες περιπτώσεις, οι υφιστάμενοι φόσδα συνεχίζουν να λειτουργούν με την ίδια μορφή, είτε σύνδεσμος είτε ανώνυμη εταιρεία, τους λέει, συνεχίζουν να λειτουργούν, τους εξηγεί πώς θα προχωρήσουν, έως την σύσταση και λειτουργία του νέου ενιαίου συνδέσμου. Όφελε λοιπόν η Δημοτική Αρχή, αφού έχει πρωτοβολήσει και έχει πάρει την εγκύκλιο του Υπουργείου, έπρεπε να σεβαστεί, να εφαρμόσει τον νόμο και να αφήσει μέχρι να γίνει ο καινούριος φόσδα το παλιό. Μάθουμε ότι σε εσωτερική λογογραφία, ενώ ήρθε απόρριψη της απόφασης για τη διαχείριση του ΧΙΤΑ από τη ΔΕΑΚ, ότι έστειλε και αρχές Ιουλίου έγραφο προσωπικό ο κύριος Δήμαρχος, δική του απόφαση που εμείς δεν αναλαμβάνουμε κτλ. Και λέει, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, τον λόγο φόσδα που υπήρχε, παρατείνεται αυτοδικαίως υπόφαση Υπουργού. Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου φόσδα. Αυτά το λέμε εμείς, το λέει δίκτυος. Έτσι έπρεπε να εκτελέσει λοιπόν την απόφαση του Υπουργείου, την απόφαση του Υπουργού, του Υφυπουργού, του κ. Ντόλιου, η Δημοτική Αρχή. Ούτε αυτό το έπρεπε. Και συνεχίζει να παραπληροφορεί. Αφού τους ήρθε όμως μέσα του Φλεβάρι περί της 20 Φεβρουαρίου η εγκύκλωση 21, προχωρούν και σε κάτι άλλο. Όχι μόνο δεν το έλαβαν υπόψη την απόφαση του Υπουργού, προχωρούν στην απόφαση 161 του Δημοτικού Συμβουλίου που ψήφισαν μόνο ή της Δημοτικής Αρχής. Έλειπε η ανθρώπινη κόση δύναμη αλλαγής και καταψήφισε η συμπαράταξη Ελπίδας και η Λαϊκή Συσπήρωση. Τι λέει αυτή η απόφαση? Αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Εγκρίνει, αυτό έγινε 28 Μαρτίου, ένα μήνα μετά την απόφαση του Υπουργείου, εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης της από 13ου υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου ΚΟ και ΔΕΙΑΚ, με αντικείμενο τη διαχείριση των απορριμμάτων υπέρ τους. Πρώτον, τον Δήμαρχο κύριο Καΐση Κωνσταντίνου. Δύο, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ κύριο Πασινικολάκη Γεωργιό. Και τρία, την διευθύντρια της ΔΕΙΑΚ κυρία Ευτυχία Παλαξίου. Δηλαδή, τους ήρθε η απόρριψη. Τους έρχεται το χαρτί του Υφυπουργού, η απόφαση. Μέσα στο Φλεβάρι. Μάρτιο, υπογράφουν τη σύμβαση. Δεν τη δέχτηκαν, φαίνεται, την απόφαση του Υπουργού. Και όχι μόνο υπογράφει τη σύμβαση, ορίζουν και υπεύθυνο για την παρακολούθηση. Ρωτάμε λοιπόν, ποιοι είναι υπεύθυνοι τη ζημιά? Υπογραφή δική του. Οι ίδιοι τέθησαν υπεύθυνοι τη ζημιά. Να λοιπόν γιατί θέλουν να υποβαθμίσουν όλο αυτό το γεγονό που φέρνει στο φως με ψηφίο. Εμεί πεισματικά επιμείνουμε κόντρα